Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να σας πω ότι βρίσκω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση, καθώς εκτός από τα έργα που εκτίθενται, αν έχω καταλάβει καλά το σκεπτικό, και κομμάτια από την έμπνευση του καλλιτέχνη, δηλαδή και κομμάτια από τα μοντέλα. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι νομίζω ότι είναι. Και βρίσκεται σε αντιπαράθεση αυτά τα έργα, ναι, τα μεν είναι... και τα δε. Το βρίσκω πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Στο Ατελιέ», γίνεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση η έκθεση αυτή, και τηλεφωνικά μαζί μας είναι η Ήρα Παπαποστόλου, κριτικός τέχνης, που μαζί με τον φωτογράφο και βασικό συντελεστή αυτής της έκθεσης, τον Πάνο Σπανό, έχουν επιμεληθεί και την έκθεση αυτή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Να σας πω, η ιδέα ήταν του φωτογράφου του Μάνου του Σπανού, με τον οποίο και συνεπιμελούμε την έκθεση. Εγώ διάλεξα από εκεί και πέρα τους καλλιτέχνες. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες του Μάνου Σπανού, 36 φωτογραφίες, και έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και εγκληπτικής 18 σύγχρονων Ελλήνων οικαστικών. Το φωτογραφικό υλικό εκτίθεται μαζί με τα έργα που οι καλλιτέχνες φιλοτεχνούσαν στη διάρκεια της φωτογράφησης. Λοιπόν, και ο τρόπος που επιλέξατε αυτούς τους 18 καλλιτέχνες, ο λόγος που τους επιλέξατε ήταν, έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους, έχουν ένα καλλιτεχνικό τέριαγμα με τον Μάνο Σπανό. Είναι κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 40 και 50 χρονών. Είναι μια τέχνη, είναι η σύγχρονη τέχνη, είναι ό,τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι και η έκθεση αυτή γεννήθηκε με αφορμή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι καλλιτέχνες μιλούν με τα δικά τους σύγχρονα μέσα και παρουσιάζουν τη δική τους ξεχωριστή θεματολογία, επηρεασμένη από αναγνώσματα, ταινίες, μουσικές ή ερωτηματικά που γεννάει η καθημερινότητά τους. Και υπερασπίζονται με την τέχνη τους κυρίως τις πολλές εκφάνσεις του ρεαλισμού. Δηλαδή έχουμε κλασικό ρεαλισμό, pop σουρεαλισμό, εξπρεσιονισμό, αλλά και κάποια έργα που διαθέτουν και πιο αφαιρετική διάθεση, καθώς και γεωμετρικά ή άλλα σύμβολα. Mm-hmm. Τώρα, οι φωτογραφίες αυτές, κυρία Παπαποστόλου, είναι αυτό που λέμε φυσικές, αθόρμητες ή σκηνοθετημένες? Έχουν καθίσει δηλαδή καλλιτέχνες σε συγκεκριμένα? Αναγκαστικά είναι και λίγο σκηνοθετημένη μια τέτοια φωτογραφία. Όμως οι καλλιτέχνες δουλεύουν αποκαλύπτοντας την κουζίνα της τέχνης τους, που είναι μια κουζίνα ιδιωτική. Είναι λιγότερο σκηνοθετημένη. Δηλαδή, σκοπός του ενστατανέ της φωτογραφίας είναι κυρίως το πορτρέτο του καλλιτέχνη εν ώρα δημιουργίας. Και αυτό είναι σαν να μην υπάρχει ο φωτογράφος εκείνη τη στιγμή, εκεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ό,τι γίνεται, σαν να μην υπάρχει ο φωτογράφος. Αυτό δεν λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, δεν απομυθοποιεί και τον καλλιτέχνη, γιατί ο καθένας βλέποντας... Παρουσιάζεται η αθέατη πλευρά του ατελιέ και της μοναχικής δουλειάς του καλλιτέχνη από τη σύλληψη του έργου ως το τελικό αποτέλεσμα, και αυτό είναι μια διαδικασία που συνήθως δεν γνωρίζουμε και πολλές φορές μυθοποιούμε. Εδώ υπάρχει και μια απομυθοποίηση. Σας το δείχνουμε, άρα σκεφτείτε και πώς είναι. Δεν χρειάζεται να το μυθοποιούμε τόσο πολύ πια. Ξέρετε, οι θεατρόφιλοι θέλουν πάρα πολύ να δουν τι γίνεται στα παρασκήνια. Έχω την εντύπωση ότι και οι φίλοι των οικαστικών θα θέλουν πάρα πολύ να δουν τι γίνεται στο ατελείο του ζωγράφου. Δηλαδή, το ατελείο του ζωγράφου μπορείς να το δεις όταν είναι τακτοποιημένο, όταν έχουν ήδη φτιάξει τα έργα, όταν πας να τον επισκεφθείς ενδεχομένως για να διαλέξεις κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, τα ατελείο πάντα ήταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, έχουμε δει τον Πικάσο μπροστά σε ένα λευκό καμβά, έχουμε δει τον Μπέικον με το χαοτικό και ακατάστατο ατελείο του, έχουμε δει τον Τζεφ Κούνς στη Νέα Υόρκη που το ατελείο είναι άψογο σε όλα του. Εμείς θέλαμε να δείξουμε πώς είναι το ατελείο των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Και εκεί θα δείτε τα πάντα. Με δεδομένο ότι οι καλλιτέχνες είναι η μισή από τις φωτογραφίες. Δηλαδή, οι φωτογραφίες είναι διπλάσιος αριθμός. Φαντάζομαι ότι για κάθε έργο έχετε δύο φωτογραφίες. Ακριβώς έτσι. Σε ποια στάδια είναι αυτές οι φωτογραφίες? Είναι στο αρχικό και προς το τέλος? Είναι στη διαδικασία παραγωγής του έργου, στη διαδικασία της δημιουργίας του έργου.
δεν είναι από το αρχικό στάδιο, είναι στο ενδιάμεσο στάδιο και μετά το έργο φυσικά που βλέπετε είναι το τελικό του στάδιο. Ωραία. Να πούμε ότι η έκθεση ξεκινάει αύριο. Κρατάει μέχρι 1η Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην Αμερικανική Ένωση. Αξίζει τον κόπο να περάσουμε λίγη ώρα για να την επισκεφθούμε. Για να μάθουμε και τι γίνεται στα ατελιέ μέσα. Και τι γίνεται από πίσω, αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαστόμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και έτσι, πάντα ωραίες ιδέες. Γεια.